εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Νέα Σμύρνη. Η Νέα Σμύρνη είναι στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας. Δεν έχει γνωρίσει την ήττα στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Έχει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας, για το πρωτάθλημα και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον προπονητή της Νέας Σμύρνης, τον Σπύρο Τάρα μας. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα στο Ρένο. Καλησπέρα. Λοιπόν, λόγω της διακοπής, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε στο γήπεδο και τα λέμε μέσω Skype. Μια χαρά είναι και έτσι, Τάσο. Μια χαρά. Λοιπόν, Σπύρο, φέτος πας πάρα πολύ καλά. Έχεις 5 νίκες, 2 ισοπαλίες στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Τι άλλαξε φέτος στη Νέα Σμύρνη, Σπύρο? Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι σημαντικό. Και πέρσι ήμασταν, πιστεύω, μια καλή ομάδα με ατυχίες. Με τη διαφορά ότι φέτος έχουμε την τύχη με το μέρος μας. Και έχουμε, όπως έχω πει σε μια συνέντευξή μου, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μόνοι τους όταν χρειαστεί να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Όπως έγινε φέτος αρκετές φορές. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες δηλαδή να έχεις ανάλογη πορεία? Μ' άρεσε το υλικό που υπήρχε στην ομάδα. Όμως, λόγω των πολλών προβλημάτων, των τεράστιων προβλημάτων που είχε η ομάδα που αντιμετωπίζουμε, όχι, ήμουν πολύ επιφυλακτικός στο τι μπορούμε να κάνουμε, όπως και συνεχίζω να είμαι, παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια ομάδα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις, με παίχτες, με πολλούς παίχτες στην προπόνηση, με πολλούς παίχτες στο παιχνίδι, μπορώ να κάνω αλλαγές, κάτι που δεν μπορούσα να κάνω μέχρι την πέμπτη αγωνιστική. Το ρόστερ της Νέας Σμύρνης είναι ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, είναι νεαροί και έμπειρα παιδιά? Θα έλεγα ότι όχι, έχουμε ένα μέσο όρο περίπου 25 χρονών, πιστεύω, νομίζω, αν και με την έλευση τώρα αρκετών μικρών που δεν είχα καθόλου, πρέπει να έχει πέσει αυτός ο μέσος όρος, μπορεί να έχουμε πάει και στα 23, αλλά έχουμε παιδιά που είναι 28, 30, 32 χρονών, οπότε ανεβαίνει ο μέσος όρος στην ομάδα. Λοιπόν, είσαι πρώτος, δεν έχεις γνωρίσει ήττα, ακολουθεί μετά η Κοψαχίλα και μετά η Τερψιθέα και ο Πανιώνιος Κεσαριανής, στις πρώτες θέσεις εννοώ. Την άποψή σου για το δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας? Θεωρώ ότι είναι ένας ωραίος ανταγωνιστικός όμιλος με καλές ομάδες. Η Κοψαχίλα που ανέφερες είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει. Άλλωστε το είχαν δηλώσει και ότι προσπαθούν και πάνε να θέλουν να ανέβουν την κατηγορία. Η Κεσαριανή που παίξαμε, που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, αλλιώς πρόκειται για μια καλή ομάδα με καλούς παίχτες στο ρόστερ της. Η Τερψιθέα, η οποία έχει νεαρά παιδιά, πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι είναι και καλοδουλεμένη. Την είδα σε δύο παιχνίδια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Τερψιθέα. Μου άρεσε περισσότερο από όλες τις ομάδες. Ο Πανιώνιος Κεσαριανής, από ό,τι έχω δει, είναι σφιχτή ομάδα. Κρατάει το 0. Με έμπειρους παίκτες. Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει μέσα στο γήπεδο, αλλά νομίζω πως θα είναι μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα. Όπως καλή ήταν η Αλσούπολη που παίξαμε παρέα. Ο Γαλαξίας, παρότι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα με τον Γαλαξία, έδειξε καλά στοιχεία και το απέδειξε και στους επόμενους αγώνες. Στους επόμενους αγώνες έκανε άριθμες νίκες. Ναι. Αν όχι όλες οι ομάδες, οι περισσότερες ομάδες, νομίζω ότι είμαστε όλοι κοντά και είναι θέμα παιχνιδιών, συμπτώσεων και πώς θα βρεθείς σε ένα παιχνίδι τη συγκεκριμένη στιγμή με τον αντίπαλο. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι β' τοπικό. Κάτι μπορεί να τύχει σε ένα παίχτη, ένα τραυματισμό, μια δουλειά ή όπως και να είναι, δεν έχεις μια πλειάδα παιχτών να πεις ότι μπορώ να τους εναλλάσσω. Βασίζεσαι σε έναν κορμό, ο οποίος κορμός όταν υποστεί ένα πρόβλημα για οποιοδήποτε λόγο, η ομάδα αποδυναμώνεται. Αυτό είναι φυσικό. Οπότε εκεί θέλεις την τύχη. Είναι κάποια ομάδα που την περίμενες ψηλότερα στην βαθμολογία, Σπύρο, και τελικά δεν είναι, σε έχει απογοητεύσει με την... Όχι. Το μόνο που θα πω είναι μόνο για το Χαλκιδονικό.
ο οποίος τον είχα δει πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με πολλά νέα παιδιά, πάλι στη Β' κατηγορία, ή ήταν στη Γ' και ανέβηκε στη Β', αλλά είχα δει μια πολύ πιο ωραία και δουλεμένη ομάδα με πολλούς μικρούς παίχτες και δείχναν πολλά υποσχόμενοι και περίμενα να το δω και τώρα δεν το έχει. Είδα μια άλλη εικόνα από το Χαλκιδονικό. Παρ' όλα αυτά θα μας έκοψε τους βαθμούς. Ναι, οι δύο ισοπαλίες που είχες ήταν με το Γαλάτσι και με το Χαλκιδονικό εκτός έδρας. Σωστά, σωστά. Το οποίο ο Γαλάτσι αδικείται από τη βαθμολογική του θέση. Είναι αρκετά καλύτερη ομάδα. Έχει κάποια λάθη, εντάξει. Θα επανέλθω στο είμαστε β' τοπικό, θα έχουμε τις ελλείψεις μας. Αλλά είναι καλύτερη από αυτό που δείχνει η βαθμολογία της μέχρι σήμερα. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος από τους 7 που έχεις αντιμετωπίσει, η καλύτερη ομάδα? Νομίζω πως είναι το Γαλάτσι, απέναντι σε μένα. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτηκα γιατί και η Αλσούπολη, εγώ αντιμετώπισα μια πάρα πολύ καλή Αλσούπολη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, ήταν ατυχές ο τρόπος που μας αντιμετώπισε και έχασε το παιχνίδι. Αλλά ήταν, εμένα μου έδειξε μια πολύ ωραία εικόνα στο τερέν. Στόχος, Σπύρο, φέτος είναι η άνοδος στην Αλφα Αθήνας? Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο σωματείο. Ο Διαμαντόπουλος, ο Άγγελος, ο Πρόεδρος, ο Λουκάς, ο Βανδόρος και ο γιος του, ο Γενικός Αρχηγός. Είναι 3 άνθρωποι ήπιον τόνων, είμαστε μια ήσυχη ομάδα, θέλουμε να μπορούμε να χαιρόμαστε, να παίζουμε, θέλουμε να κερδίζουμε. Ωραίο είναι να βγούμε πρώτοι, αλλά όχι, δεν είναι αυτό καθ' αυτό ο στόχος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν βγούμε δηλαδή πρώτοι ή δεύτεροι, δεν θα έχουμε χάσει κάτι από το τέτοιο. Αν τα καταφέρουμε, ναι, μας αρέσει, σε όλους αρέσει να βγαίνουν πρώτοι. Και θα θέλαμε να βγούμε και εμείς πρώτοι. Και έχουμε τα εχέγγυα για να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, ό,τι φέρει, όπως θα φέρει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να ανακοινώσεις και κάποιες μεταγραφές που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από ό,τι ξέρω, διότι δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία από την ΕΠΣΑ. Λόγω ότι είναι κλειστά. Ούτε ξέρω πόσες να ανακοινώσω, γιατί δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που δεν έχουν μπει μέσα στις εντεκάδες. Γιατί συνεχώς υπήρχε μια ροή παιχτών που ερχόντουσαν και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ. Θα αδικήσω παιδιά, γιατί αλήθεια, ας πούμε το μόνο που θυμάμαι τώρα, η τελευταία αγωνιστική με τον Κεσαριανή έπαιξε και για 15-20 λεπτά ο Γκίκα, ο Λορέτζο, που είναι και αυτός μια καινούργια μεταγραφή. Αλλά δεν πρόλαβε, έπαιξε 15 λεπτά, πάμε τώρα για όταν ξανάρθει. Άλλο παιδί τώρα έτσι πολύ πρόσφατο δεν μου είχε, περιμένω έναν το Σινάρι, ο οποίος τώρα θα εκδοθεί και αυτό το δελτίο, είναι ένα παιδί του 2000 και αυτό πολλά υποσχόμενο, καλός ποδοσφαιριστής μπορεί να βοηθήσει. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα που μου είπες πριν, Τάσο, ναι. για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εικόνα το πώς, κατά την άποψή μου, το πώς διεξάγεται ένα πρωτάθλημα. Εμείς στην πρώτη αγωνιστική, όντας περίπου 13 με 14 παίκτες, καταφέραμε, ξέρω εγώ, κερδίσαμε ένα παιχνίδι. Μας έδωσε κόκκινη ο διαιτητής, γιατί βρήκε ότι έκανε παράβαση ένας παίχτης μας, ο οποίος ήταν ο μικρός. Εμείς λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι ψάχναμε να βρούμε τρίτο μικρό. Ήρθε από το στρατό ένας που έπαιζε πέρσι και πήγαμε στο δεύτερο μας παιχνίδι με τα τετάβλα, προσπαθώντας να γίνουμε 11 και να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο για να καταλάβεις τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα. Ναι. Και εκεί έρχεται λοιπόν η ποιότητα κάποιων παιχτών, αυτό που έλεγα, όπου και με την Αλτσούπολη και με τα τατάβλα, ο Μπρέτζε, ο Χρήστος με 2 εκτελέσεις απίθανων στημένων, που έχει ωραία στημένα, μας έδωσε 2 νίκες, κατ' ουσίαν. Και στο τρίτο παιχνίδι που πάνε να παίξουμε με την Κηφισιά, μου λείπει, είμαστε περίπου 11 ή 12, και δεν έχω τον βασικό στόπερ, τον Κωστή, τον βασικό μου επιθετικό, το Φασούλα. Και το Μπιρμπίλι, το Φάνη, τον αρχηγό της ομάδας. Και παλέψαμε, παίξαμε και όμορφα σε αυτό το παιχνίδι. Χάσανε ευκαιρίες και τα παιδιά της Κηφισιάς. Πήραμε όμως το παιχνίδι. Για να μην συνεχίσω, για να μην σας κουράσω, έχει και άλλα τέτοια μέχρι να φτάσουμε και να αλήθεια να φτάσουμε να παίξουμε ένα κανονικό παιχνίδι με την Κεσαριανή, με τον Βουσού Κεσαριανής, όπου είχα τους παίχτες, είχα αλλαγές, είχα
ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα που ανεξάρτητα αν θα έχανε, θα κέρδιζε, αλλά μπορούσε να διεκδικήσει με όλα τις τα ηχέγγυα μια νίκη. Μετά τη λήξη του τελευταίου παιχνιδιού με τον Κουσούκε Σεριανής, δηλαδή που έγινε και η διακοπή του πρωταθλήματος, υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα, Σπύρο, στην ομάδα? Ναι, υπήρχαν, γιατί μας προέκυψε ο κορονοϊός. Προσβλήθηκα εγώ με κορονοϊό, δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας με κορονοϊό, και όπως καταλαβαίνετε γενικά θα υπήρχε ένα μεγάλο αλαλούμ εάν δεν διακοπτόταν το πρωτάθλημα. Την επόμενη αγωνιστική θα ήταν ένα πρόβλημα για μας. Ποιοι πάμε, πού πάμε. Αλλιώς όχι, άλλο αγωνιστικό πρόβλημα δεν είχαμε. Ήταν όλα μια χαρά. Τώρα ήθελα να αναφερθούμε και στο γηπεδικό, Σπύρο. Παίζετε στο γήπεδο της Τερψέας στην Γλυφάδα? Όχι, τώρα παίζουμε στα Σούρμενα. Στα Σούρμενα, στο γήπεδο του Ελληνικού. Συγγνώμη, ναι. Και τους ευχαριστούμε που μας φιλοξενούν. Είναι τεράστιο πρόβλημα της Νέας Σμύρνης. Όλα τα χρόνια, από όταν υπάρχει Νέα Σμύρνη, είναι στη σκιά του Πανιωνίου. Δεν υπάρχει κάποιο γήπεδο, κάτι που να μπορεί να έχει μια έδρα. Για πολλά χρόνια φιλοξενήθηκε στο Καλαμάκι, όπου ήταν ο Γιωργαντίδης, ο Μανώλης, που γνώριζε ανθρώπους και πράγματα και μπορούσε η ομάδα να είναι εκεί. Δύο ή τρία χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, φιλοξενηθήκαμε στην Τερψιχθέα και τώρα είμαστε στα Σούρμενα. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Τι ώρα έχετε κάνετε προπόνηση? Έχετε πρόβλημα με την ώρα της προπόνησης? Κοίταξε, η ώρα προπόνησης τώρα, όταν θα την ακούσουν τα άλλα σωματεία, ναι, είναι πρόβλημα. Εγώ κατάφερα μετά από πολύ κόπο να μην είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η ώρα είναι 4 η ώρα. 4 η ώρα αρχίζουμε. Και 5.30 πρέπει να έχουμε βγει από το γήπεδο. 4 η ώρα όμως. Πώς θα είναι? Πρόβλημα, ναι, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και η ομάδα υποστηρίζεται από φοιτητές, παιδιά που δουλεύουν τη νύχτα και σπάνιες περιπτώσεις που τελειώνει η δουλειά τους κατά τις 3.30 ώρα, αλλά είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δύσκολες οι ώρες προπόνησης, δύσκολο το να είσαι σε ξένο χώρο, να μην είναι ποτέ δικό στο γήπεδο, δύσκολο να μην έχεις ακαδημίες. Είναι δύσκολο. Το γήπεδο είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο ο Δήμος Νέας Σμύρνης να το είχε λύσει, να τους είχε βοηθήσει να έχουν ένα γήπεδο, να έχει ένα γήπεδο Νέας Σμύρνης. Σπύρο, με όλα αυτά που μου ανέφερες, ποιο είναι τελικά το μυστικό της επιτυχίας? Το ότι είσαι αίτητος στα 7 πρώτα παιχνίδια. Θα σε παραλάβω, Τάσο, ότι και πέρσι θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Είναι ένα από τα βασικά συστατικά και του πέρσι και του πρόπερσι που βγήκαμε αίτητοι στη γάμα κατηγορία και του φέτος. Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι κάποια 10, 12, 14 άτομα είμαστε μια παρέα από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που πήγα στη Νέα Σμύρνη μέχρι σήμερα. Δεν το λέω οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πιο σοβαρή λέξη η οικογένεια και τα χνότα των ανθρώπων είναι δύσκολο να είναι τόσο πολύ καλά για να είναι οικογένεια. Όμως είμαστε μια σίγουρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ από όταν έπαιζα μέχρι και τώρα που είμαι προπονητής, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι με τους παίχτες μου πριν, μετά την προπόνηση, δεν θα πιούμε ένα καφέ, δεν θα πάμε να φάμε ένα σουβλάκι. Πριν ή μετά τον αγώνα δεν θα βρεθούμε πάλι. Γενικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα είμαστε μια παρέα. Και ίσως αυτό, μαζί με την τύχη, στο επαναλαμβάνω, γιατί για μένα είναι βασικός παράγοντας, η τύχη η οποία ευνοεί και τους καλούς, έτσι. Θα είσαι καλός για να σε ευνοήσει, δεν θα είναι τυχαίο όλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει και την τύχη του. Αυτό, λοιπόν, το πράγμα, η σύμμια που έχουμε μαζί με την τύχη, μας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούμε και να κάνουμε έτσι καλύτερα πράγματα, ας πούμε. Σε ποιον αφιερώνει ο Σπύρος Στάραμας την αίτητη πορεία της Νέας Μήνης στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί? Δεν θα μπορούσα... Δεν θα μπορούσα να μην την αφιερώσω στα παιδιά μου. Είναι κάτι που πάντα... Από εκεί και μετά όμως, σε όλα τα παιδιά, γιατί είναι δικό τους, δικιά τους δουλειά, δικός τους αγώνας. Γιατί και τα παιδιά, μην νομίζετε, τώρα αφήνουν τις δουλειές τους, μπορεί να πάθουν μια ζημιά μέσα στο γήπεδο, παρόλα τα αυτά δίνουν το καλύτερο τους αυτό.
Και σε αυτούς θα ήθελα να αφιερώσουμε την πορεία μας. Σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ωραία. Σπύρο, πάμε στο φετινό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Πώς είναι το φετινό πρωτάθλημα, Σπύρο? Για μας δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη διαφορά για όλο το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πλην μικρών εξαιρέσεων. Παρ' όλα αυτά και αυτοί οι 5, 10, 20 άνθρωποι που έρχονται να μας δουν στο γήπεδο, μας αρέσει. Αρέσει και στα παιδιά και σε εμάς. Θα μας άρεσε να υπάρχουν. Αλλά με βάση όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρόβλημα, δεν πειράζει αρκεί να μπορούσαμε να παίζουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να παίξουμε οι ίδιοι πλέον. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Μας στεναχωρεί, είναι και ψυχικό. Δηλαδή, γιατί πέρα από όλα, σ' αρέσει να το κάνεις. Και πλέον σου απαγορεύουν να το κάνεις. Δικαίως ή αδίκως, σου απαγορεύουν πάντως να το κάνεις. Έχεις δώσει τώρα κάποιο πρόγραμμα στα παιδιά? Όχι, Τάσο μου. Έχουμε μιλήσει, έχω πει σε όλα τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν σε αυτή τη διάρκεια και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα μπορούσαμε να υπάρχει και να ανανεώνεται, γιατί κατά τη δικιά μου άποψη δεν θα επανέλθουμε σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους. Αν αυτά που υπερασπίζονται η πολιτεία και η λοιποί, αν και το ποδόσφαιρο είναι αυτό που συμβάλλει στην εξάπλωση του κορονοϊού, τότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γυρίσουμε και θα πάμε στα γήπεδα, γιατί μου φαίνεται αντιφατικό. Οπότε, κατά τη δικιά μου άποψη, η περίπτωση του να επιστρέψουμε στα γήπεδα είναι πολύ μακρινή. Οπότε, πιστεύω ότι θα μας δοθεί και η ευκαιρία 2-3 εβδομάδων να κάνουμε μια προετοιμασία για να επανέλθουμε στους αγωνιστικούς χώρους, αν και τα παιδιά από μόνα τους προσπαθούν και κάνουν πράγματα για να κρατηθούν. Πώς είναι τώρα έτσι, πώς περνάς το χρόνο σου, Σπύρο, χωρίς, ξέρεις, κάτι που το έχεις συνηθίσει χρόνια να το κάνεις, τώρα δεν μπορείς να το κάνεις? Με τρέξιμο. Εμένα, και στην προηγούμενη καραντίνα και σε αυτή, αφιερώνομαι σε μένα. Θα κάνω το τρέξιμό μου, θα κάνω τις ασκήσεις μου, θα προσπαθήσω να επανέλθω, να ξανανιώσω αθλητής. Είναι ωραίο, μέσα από αυτό αναζωογονούμε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ζω εμένα. Γιατί όταν είσαι προπονητής, είτε σε μια μικρή ομάδα είτε σε μεγαλύτερες, ο χρόνος που θα καταναλώσεις για αυτό είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο οι ώρες της προπόνησης. Είναι και μετά. Θα σκέφτεσαι πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις και κάτι άλλο. Αν θες να κάνεις αυτό που κάνεις σωστά. Και εγώ ανήκω στην κατηγορία που θέλω να νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω σωστά. Ωραία. Σπύρο, θα ήθελα τώρα και την άποψή σου για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑ. Ως διοργάνωση, είναι ικανοποιητική η εικόνα του πρωταθλήματος? Κατά την άποψή μου, ναι. Δεν θα μπορούσα να... Αν θα ήμουν στις θέσεις εκείνων που έχουν την εξουσία, θα προσπαθούσα να κάνω ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά σε μικρές λεπτομέρειες ή σε μεγαλύτερες. Όμως δεν θα μπορούσα με το δάχτυλο να δείξω ή να υποδείξω ότι αυτό δεν έγινε καλά ή εκείνο. Όλο το πρωτάθλημα στη γενικότητά του είναι ωραίο, διοργανώνεται ωραία, μας δίνει χαρά. Δεν θα μπορούσα να τους... να τους υποδείξω ότι αυτό δεν γίνεται τόσο καλά. Η διαιτησία, Σπύρο, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Ναι. Είμαι της λογικής ότι είναι άνθρωποι. Από τη στιγμή που δεν έχουν δόλο, ποτέ δεν θα παίξω ένα παιχνίδι, ποτέ δεν θα σκεφτώ ότι μπορεί ένας διαιτητής να έρθει με δόλο. Το μόνο μεμπτό που μπορώ να δώσω στη διαιτησία, γιατί, ξαναλέω, είναι άνθρωποι, οπότε λάθη θα κάνουμε. Τις βάρους μου ή τις βάρους της άλλης ομάδας, λάθη θα κάνουν. Μπορεί να κάνουν 2, 3, 5, θα κάνουν. Και μπορεί μέσα στον αγώνα και την ώρα που διεξάγεται το παιχνίδι να νιώσω μεγάλη αγανάκτηση γι' αυτό και να φωνάξω ή οτιδήποτε δεν ξέρω. Όμως δεν θα τους αδικήσω ποτέ, γιατί προέχουν οι δύο πρώτοι λόγοι, δεν υπάρχει δόλος, είναι άνθρωποι. Μόνο ένα πράγμα θα ήθελα να περάσω στους διαιτητές, που είναι πολύ δύσκολο και το συναντάμε και σε αγώνες επαγγελματικών ομάδων,
Ο διαιτητής πρέπει να είναι, να μπορεί να διαχειρίζεται το θυμό του. Αυτό που έχω παρατηρήσει αρκετές φορές σε διαιτητές είναι ότι αν κάποιος παίχτης τους επιτεθεί, τους ειρωνευτεί, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει δεν τους αρέσει η φάτσα του μετά από την συμπεριφορά που είχε ο παίχτης, που κακώς την είχε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, τότε με τη σφυρίχτρα τους του επιτίθονται. Δηλαδή, μπερδεύονται και ανοίγουν μια κόντρα με τον ποδοσφαιριστή, την οποία πρέπει να την αποφεύγουν και δεν πρέπει να την ανοίγουν ποτέ. Και πρέπει, ανεξάρτητα με το τι τους είπε ο ποδοσφαιριστής, στην επόμενη φάση να σφυρίξουν αυτό ακριβώς που βλέπουν. Και όχι να τον τιμωρήσουν περισσότερο ή λιγότερο, μόνο και μόνο επειδή ήρθαν σε μια αντιπαράθεση. Δηλαδή, είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, γιατί είπαμε είναι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει να μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι το μόνο μεμπτό που έχω προς τους διαιτητές. Ωραία. Εμείς, καθώς μιλάμε τώρα, θα παρακολουθούμε και τα γκολ. Όλα τα γκολ που πέτυχε η ομάδα σου στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Θυμάσαι ή ξεχωρίζεις κάποιο γκολ από όλα που έχετε πετύχει, ότι ήταν το πιο ωραίο έτσι σε εκτέλεση ή σε δημιουργία? Εκτός των δύο φάουλ, που είναι πάρα πολύ όμορφα, μ' άρεσε το τρίτο γκολ που βάλαμε με την Αλσούπολη. Μ' άρεσε το τελείωμα και όλη η προσπάθεια των παιχτών που έγινε. Άλλο να μου έχει... να το θυμάμαι έτσι... είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και τα δύο γκολ στο Γαλάτσι. Το δεύτερο όμως είναι μέσα από πολύ ωραία ενέργεια όλων των παιχτών. Ποδηματική σέντρα και ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο γκολ. Και το δεύτερο γκολ στο Γαλάτσι. Ωραία. Σπύρο, αν σου έλεγα ποια είναι τα αστέρια της Νέας Σμύρνης, ποιους θα μου ανέφερες? Και βάσει απόδοσης, δηλαδή όχι μόνο ονομάτων, αλλά και βάσει απόδοσης, βάσει τι μας έχουν δώσει. Σωστά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από τον Γερογιάννη, τον τερματοφύλακά μας, ο οποίος έχει βγάλει στα 3 πέναλτι τα 2, αλλά και γενικά η παρουσία του η φετινή είναι καταπληκτική, που είναι όμως και ένας τερματοφύλακας που έχει έρθει από μεγαλύτερες κατηγορίες, μας βοηθάει, έτσι πάει για τον Γερογιάννη. Ο Πρέτζιο Χρήστος, ο οποίος είναι η φωνή της ομάδας, είναι και καλός παίκτης, αλλά είναι και αυτός που θα μας πάρει λίγο στις πλάτες του να μας οδηγήσει. Ο Φασούλας, που είναι το αμίλητο παιδί, ο επιθετικός, ο Κοντζής, ο οποίος τρώει πόσο ξύλο δεν μπορείς να φανταστείς, Τάσο μου. Ναι. Και παραμένει όρθιος. Εντάξει, τώρα είναι και άλλα παιδιά που είναι ο Κωστής ο Βασίλης που έχει παίξει κατηγορίες και είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και με ήθος, και ο Μπιρμπίλης, ο Φάνης, ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώνης, ο Άρης. Είναι παιδιά που είναι αξιόλογα. Ο παπάς που ήρθε να βοηθήσει είναι του 2000 γεννηθής. Είναι μικρός, έπαιζε Πειραιά, ήρθε στην ομάδα μας να βοηθήσει να έχουμε έναν καλό μικρό. Αυτό τώρα δικό και τα άλλα παιδιά, αλλά αυτά. Για να... Ωραία. Τώρα, όπως ανέφερες και πριν, στην Προεδρία της Νέας Σμύρνης είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 20 χρόνια, αν θυμάμαι. Πάρα. Ο κ. Διαμαντόπουλος. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον πρόεδρο και με όλους τους υπόλοιπους, Σπύρο? Είναι άριστη συνεργασία. Είναι απίθανη συνεργασία. Θα σου εξηγήσω γιατί και στα άλλα σωματεία που δούλεψα και προηγούμενα, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν επόμενα, οι άνθρωποι μου μοχθούν για την ομάδα. Η διαφορά που για μένα ανεβάζει το πήχη στον Άγγελο είναι ότι δεν έχει υπάρξει φορά που θα ανεβάσει τον τόνο της φωνής του, δεν έχει υπάρξει φορά που θα προσβάλλει κάποιον. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, ήπιον τόνων, που του αρέσει όλα να γίνονται όμορφα. Και το παιχνίδι μας και η προπόνησή μας προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα από εκεί που μπορεί, όσο μπορεί. Την αγαπάει πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Έχει την τρέλα του με την ομάδα.
Όπως και ο Λουκάς ο Βαντός που σου είπα πριν, που είναι μαζί, και ο γενικός αρχηγός ο Μάικ, ο οποίος είναι τα πάντα. Ο Μιχάλης ο Βαντός είναι και γενικός αρχηγός, είναι και βοηθός προπονητή, είναι και κυνηγός της μπάλας, είναι και είναι τα πάντα. Ο Μιχάλης είναι η ομάδα. Είναι ο επόμενος. Ωραία. Σπύρο, ποιον θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την φετινή πορεία της Νέας Μήνης, εντάξει, μέχρι στιγμής, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Είπες στους παίκτες, θα ήθελες κάποιον άλλον? Όχι, δεν είναι. Να ευχαριστήσω και έχω μαζί μου τον Γιάννη τον Μαλακατέ, που έρχεται και με βοηθάει, σε όσο μπορεί αυτός, γιατί έχει την οικογένειά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γιάννη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και επειδή επανέλαβες αυτή την πρώτη θέση, μη μας αγχώσεις. Είναι δικό σας επίτευγμα. Είστε αίτητοι, έτσι. Δεν είναι... Είμαστε χαρούμενοι, στο είπα και στην αρχή, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το τέτοιο της πρωτιάς της ανησυχίας. Εμείς θα πάμε να παίξουμε και θα το δούμε το επόμενο παιχνίδι, το ότι είναι αυτό θα το δούμε. Μακάρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να μπορούμε να πάμε να παίξουμε. Όταν ανέφερες τον Όμιλο, ξεχώρισες κάποιες ομάδες. Θα σε ξαναρωτήσω ότι ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα πρωταγωνιστήσουν, ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, στη συνέχεια όταν έχουμε. Για μένα σίγουρα είναι η Τερσιθέα. Εκτός αν αυτό που είδα ήταν λάθος, εγώ αυτό που έχω δει δύο φορές, έχω δει μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να μην πρωταγωνιστήσει. Έχει που είναι αρκετά χρόνια μαζί η Τερσιθέα. Είναι νεαροί παίκτες με πολύ όρεξη. Υπάρχει πολύ όρεξη στην Τερσιθέα για να πρωταγωνιστήσουν, για να παίξουν. Και παίζουν και όμορφα, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάθε αγώνα δεν αλλάζουν. Είναι το ίδιο και το ίδιο δυνατή. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μ' άρεσε η Κοψαχίλα. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει μέχρι τέλους. Από εκεί και μετά είναι ο Γουσού, η Κεσαριανή, όταν θα μπορέσει να έχει το ρόστερ που... Έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν το έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν θα το βάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τον προπονητή τους το φέρουν εκεί που πρέπει, είναι φυσικά είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Δεν γίνεται να μην πρωταγωνιστήσει, θα πρωταγωνιστήσει. Από εκεί και μετά, εμένα μου άρεσε η Αλσούπολη, όποια για να είναι η πορεία της. Δεν έχω παίξει με αρκετές ομάδες για να μπορώ να έχω τέτοιο και μόνο ξέρεις από το τι παίχτες πήραν, τι κάνανε. Δεν έχει ακουστεί κάποιος να έχει κάνει κάποια, να έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφές, μόνο η Κεσαριανή. Έκανε κάποιες μεταγραφές. Όλοι οι υπόλοιποι βαδίσαμε σε ήρεμα πράγματα. Και είναι ωραίο που ο όμιλος είναι. Όλοι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι ωραίο. Έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες, έτσι, Σπύρο, εκτός από τον δικό σου όμιλο? Ναι, έχω τον όμιλο που παίζει η Λαύρα και η Αργυρούπολη, νομίζω, στον ίδιο όμιλο, γιατί είναι γειτονιά και οπότε τους έχω παρακολουθήσει. Πιο ωραία παιχνίδια, ωραίες ομάδες. Νομίζω ότι και οι τρεις όμιλοι της Β' κατηγορίας φέτος είναι ανταγωνιστικοί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δεν υπάρχει εκείνο το μεγάλο, το τεράστιο φαβορί με τις τρελές μεταγραφές, με τον πρόεδρο που έχει βάλει τα πολλά λεφτά του, να πεις ότι ξεχωρίζει. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, μπορεί να μου διαφεύγει κάποια, οι περισσότερες και οι τρεις όμιλοι είναι στο ίδιο μετερίζει. Τώρα βέβαια όπως είπες και εσύ, δεν ξέρουμε πότε και αν θα έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος και το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες και με την επανέναρξη, Σπύρο. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Φυσικά. Φυσικά, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Εγώ με τον κορονοϊό έχασα παίχτες. Γιατί, ας πούμε, έχασα τον καλύτερό μου κεντρό που είχα. Γιατί το παιδί έπαψε να έχει λόγο να είναι στην Αθήνα και πήγε στην πόλη του, στη Ξάντη. Η συνέχεια αυτού του προβλήματος και που θα υπάρξει η έναρξη, οι δουλειές διαφοροποιήθηκαν. Άλλαξαν τα ωράρια.
Για πολλούς, δεν ξέρεις πώς, όταν θα επανέλθουμε, δεν ξέρεις, θα επανέλθουμε όλοι ή κάποιοι θα λείπουν, κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα μπορούν να έρθουν. Ή αυτοί που θα έρθουν δεν θα έχουν προπονηθεί καθόλου και θα βγουν τραυματισμοί. Γιατί αγωνιστήκαμε και τώρα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι, γιατί πάθαμε τραυματισμούς και οι τραυματισμοί ήταν φυσική συνέπεια όλες αυτές τις στάσεις που είχε γίνει από το Μάρτιο. Και τα παιδιά είχαν κάνει προπόνηση 6 μήνες. Σε ένα μήνα πότε προλαβαίνεις να κάνεις μια προετοιμασία. Θα έχουν προβλήματα όλες οι ομάδες. Ξανάρχεται το θέμα της τύχης. Γιατί όλα αυτά είναι τύχη. Ο ποδοσφαιριστής σου να μην έχει χτυπήσει, να μην λείπει για δουλειά, να μπορεί να έρθει στο παιχνίδι. Β' τοπικό είμαστε. Όλα αυτά είναι σημαντικά προβλήματα. Εάν επιτρεπόταν η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα, γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τη Νέα Σμύρνη? Και θα περάσει ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα. Σίγουρα χωρίς φασαρία. Θα παρακολουθήσει σίγουρα ωραίο ποδόσφαιρο. Και σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πορεία μας, θα δει γκολ. Δεν θα μπορέσει να μην δει γκολ, θα δει γκολ. Γιατί μέχρι τώρα ένα τουλάχιστον το βάζουμε. 2, 3, 1, ό,τι μπορούμε βάζουμε. Οπότε εμείς κάτι θα βάλουμε. Άμα βάλει αντίπαλος, σίγουρα θα παρακολουθήσει ένα ωραίο παιχνίδι. Ωραία. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Συγχαρητήρια για την πορεία που είχε η ομάδα στις 7 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, παράπονα δεν έχεις κάτι, έτσι? Είσαι... Δεν έχω ποτέ παράπονα. Δεν έχω ποτέ παράπονα. Εντάξει, σίγουρα κάτι έχω μέσα μου που βράζει, αλλά δεν μ' αρέσει ποτέ να εκφράζω έτσι. Παράπονα, να τα βγάζουμε. Χαλάμε και την ομορφιά της ατμόσφαιρας. Χαριτολογώντας έτσι, Σπύρο, αν πετύχετε το στόχο της ανόδου, ποιο θα είναι το πριμ, έτσι, να βγείτε όλοι παρέα? Ότι θα βγούμε, δεν γλιτώνουμε. Θα κάνετε χαρούμενο και τον πρόεδρο, τον κύριο Διαμαντόπουλο, έτσι. Πάρουμε από τα μαλλιά, δεν έχει, εμείς θα βρούμε, θα τον πάρουμε από τα μαλλιά και θα τον πάμε. Δεν γίνεται να μην τον πάμε. Θα τον πάμε. Ωραία. Όχι, είναι ωραία, είναι ωραίο. Και μόνο που να το ζούμε και να το ζούμε κάθε εβδομάδα γι' αυτό, είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να γίνει κιόλας, θα είναι ακόμα ωραιότερο. Σίγουρα. Σπύρο, πάνω απ' όλα υγεία να ευχηθούμε. Και όλους. Ευχηθούμε υγεία για όλο τον κόσμο. Να περάσει αυτό, πιστεύω έρχεται, τελειώνει όπου να είναι. 1, 2, 5 μήνες θα τελειώσει, κοντά είναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ξέχασα, πόσο χρονικό διάστημα, Σπύρο, πιστεύεις ότι χρειάζεται μια ομάδα για να είναι έτοιμη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, από τη στιγμή που δοθεί, ας πούμε, το πράσινο φως? Το λιγότερο 3 εβδομάδες. Αλλά ας είναι 2. Δεν θα πας έτοιμος, ούτε με τις 3 θα πας, με τις 3. Εάν έχεις και υλικό, αν υπάρχουν 22-24 ποδοσφαιριστές, με τις 3 εβδομάδες, με καλή διαχείριση, έχεις ελπίδες να γλιτώσεις τους τραυματισμούς και όλα τα προβλήματα. Πάντως, οι παίκτες έχουν κάνει τις περισσότερες προετοιμασίες. Από προετοιμασία σε προετοιμασία. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό, εγώ, Τάσο, κοίτα τι σκέφτομαι. Λένε, μήπως ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ακούγεται, ξέρεις, στις συζητήσεις αυτά, κατά τις 20 Δεκέμβρη. Εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα, να ξεκινήσει 20 Δεκέμβρη. Αλλά αν είναι το πρωτάθλημα να διακοπεί κατά τις 30 Ιανουαρίου, ας μην ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου. Όταν ξεκινήσει, να μην ξανασταματήσει. Να πάμε να παίξουμε, αυτό δεν γίνεται, το πήγαινε, αλλά δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανέναν. Ας ξεκινήσει όποτε πρέπει να ξεκινήσει. Ας μελετήσουν όλοι αυτοί που πρέπει να μελετήσουν. Ας μελετήσουν μια φορά όλοι μαζί οι 300 της Βουλής και ας μην μελετάνε μισή. Μελετήσουν μια φορά όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδας, για το καλό των όλων των ανθρώπων. Όλοι μαζί να προσπαθήσουν για το καλό όλων των ανθρώπων. Και ας καταλήξουν σε ημερομηνίες σωστές, που να μην πυροβολάει ο ένας τον άλλο. Και να τελειώνουμε. Ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Ωραία. Σπύρο, να σε ρωτήσω, από εκτός από Νέα Σμύρνη, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις?
Μέχρι τα 25 μου περίπου ήμουν φανατικός Ολυμπιακός. Τώρα είμαι απλά Ολυμπιακός. Και πώς είδες τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το γκολ του Φορτούνη, σου άρεσε? Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία έπαιξε στην αρχή κατά διαστήματα. Τώρα μετά, γιατί άλλαξε έτσι η εικόνα και μπορείς να πεις ότι δεν δικαιούμαστε τη νίκη. Δικαιούταν κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Εγώ είμαι συσσαγωγικά ο παδός του Μάρτινς. Οι προπονήσεις μου είναι όλες πάνω σε αυτόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει όπως τα πάντα όπως τα κάνει. Δεν κατάλαβα γιατί στο δεύτερο μήχρονο χάσαμε λίγο τη σπιρτάδα που έχει ο Ολυμπιακός και το καλό του παιχνίδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια χαρά, αφού κερδίσαμε, μια χαρά. Ωραία. Το αποτέλεσμα μετράει σε όλα αυτά. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστώ. Υγεία, πάντα επιτυχίες. Και ελπίζω να τα πούμε το συντομότερο δυνατόν, όχι πάλι μέσω στα γήπεδα. Μετά τη λήξη ενός αγώνα. Να είστε καλά κι εσείς. Υγεία σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα και σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.